Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε για τι αθλητικέ ειδήσει τη ημέρα. Θα δώσω αμέσω το λόγο στον Μάνο Βαϊδάκη να ξεκινήσουμε με τον ΑΟΧ. Μάνο, καλώ μεσημέρι. Καλό μεσημέρι με τον ΑΟΧ και με την Επισκοπή. Δύο ομάδε τη δεύτερη εθνική κατηγορία, οι οποίε ετοιμάζονται για του αγώνε τη επόμενη αγωνιστική. Ο Μένα Αθλητικό Σύμμενο Χανιά, ο οποίο πάει στον Άλυμο για να παίξει με την τοπική ομάδα. Ενώ η Επισκοπή θα φιλοξενήσει ε, εδώ, ε, στα Χανιά μάλιστα και όχι στο Ρέθμο, στο γύρο του Μάλυμ πιο συγκεκριμένα, την ομάδα του Φωστήρα. Δεν είναι έτοιμο το γύρο με αποτέλεσμα έτσι η Επισκοπή και να πάρει τελικά προ χρήση το γήπεδο του Πλατανιά. Ω αναθελικό με λοχανιά, οι συζητήσει και οι επαφέ με υποψήφιου προπονητέ για την το, θέση του αντικαταστάτη του Σούλπι Παπαδόπουλου συνεχίζονται. Προ παρόν δεν υπάρχουν νεότερα. Στον Κυσαμικό τώρα και στην τρίτη εθνική κατηγορία, άδοξο φινάλε είχε ο γάμο του Κυσαμικού με τον Ματία Βερόν, τον Αργεντίνο σπουδαίο Άσο, ο οποίο όμω δεν, δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στα δεδομένα τη ομάδα και τη κατηγορία, με αποτέλεσμα έτσι από χθε να αποτελεί παρελθόν για την χανιωτική ομάδα. Η αναζήτηση προπονητή στον αθλητικό Μιλοχανιά συνεχίζεται με του ανθρώπου τη ομάδα να αναζητούν τον αντικαταστάτη του Σούλη Παπαδόπουλου, ο οποίο αποχώρησε από τον Γαλάζιο Πάγκο πριν από δύο εβδομάδε. Οι ειδικούντε συνεχίζουν τι επαφέ του με του υποψηφίου και οι πληροφορίε αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχει ανακοινωθεί ο νέο Αν και τι τελευταίε ώρε δεν φαίνεται να έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Πηγέ αναφέρουν ότι τι τελευταίε μέρε βρέθηκε εκ νέου στο προσκήνιο το όνομα του Αλέκου Βοσνιάδη, αλλά και πάλι οι συζητήσει αποδείχθηκαν άκαρπε αφού προέκυψε τη διαφορά τόσο στο οικονομικό όσο και στην φιλοσοφία. Τα νόματα των Τζάκι Ματάισεν, Γιώργου Κούτσι και Σίνσα Γκόγκιτ είναι πάντοτε στα υπόψη, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλειστεί και μία λύση έκπληξη με κάποιο όνομα που προ το παρόν δεν έχει δει το φω τη δημοσιότητα. Ο υπηρεσιακός προπονητής Κυριακός Γρηγοράκης και οι παίκτες του ξεκινούν την προετοιμασία του για τον αγώνα με αντίπαλο τον άλιμο εκτό έδρα για την προσεχή 6η αγωνιστική της Football League. Αναμέτρηση που θα δεξαχθεί στι 3 το μεσημέρι της ερχόμενης Κυριακής σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα που ανακοίνω την Τρίτη Λίγκα. Την ίδια μέρα και ώρα θα γίνει και η εντό έδρα αναμέτρηση της Επισκοπής με τον Φωστήρα. Η οποία πάντω θα διεξαχθεί στο κύπιο του Μάλεμε στα Χανιά αφού το κύπιο του Γάλλου δεν είναι σε θέση ακόμα να διεξάγει αγώνες. Καθώς ο Χλωτάπητας δεν είναι 100% έτοιμος, αν και ήδη έχει διεξαχθεί εκεί ο αγώνας Επισκοπής με τα ψαχνά. Στο Κυσαμικό, άδοξο τέλος είχε συνεργασία με τον Ρικάρντο Ματίας Βερόν, καθώς την Τρίτη η χανιωτική ομάδα ανακοίνωσε την λύση τη συνεργασίας της με τον Αργεντίνο Άσο ο 30 Μέσος που τα προηγούμενα χρόνια και στον Όφη στο πράγμα της Super League και το καλοκαίρι αποτέλεσε την μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας του Κυσαμικού, δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στο καστέλι. Με αποτέλεσμα να μην προσφέρει τα αναμενόμενα. Πάμε και στην περιβόητη υπόθεση με ε, τα αναβόλικά που βρέθηκαν κουτιά, φιαλίδια, αμπούλες δηλαδή, αλλά και σύρικες που βρέθηκαν τι ε, τις προηγούμενες μέρες στο γήπεδο των Νεροκούρου, ένα γήπεδο που χρησιμοποιείται από αρκετές ομάδε, ομάδες λίγε χθες, λίγες ώρες μετά ε, την ευνηδιαστική αυτή είδηση. Ε, καταφέραμε και συνομιλήσαμε με διάφορους εμπλεκόμενους και από τις ομάδες, θορυβημένες βεβαίω, με μεγάλη ανησυχία, αλλά και με τον πρόεδρο της Εψυχανίων, τον κύριο Βούρβαχη. Ω διοργανώτρια αρχή, όπω επίση στο βίντεο που θα δείτε, υπάρχει μια μαρτυρία τη καθαρίστρια του του Νεροκούρου, η οποία αποκαλύπτει ότι την περασμένη εβδομάδα βρήκε στι τουαλέτε τέτοιου είδου σκευάσματα σε μια υπόθεση. Την οποία οι ομάδε προσπαθούν να την δηλευκάνουν, δεν μοιάζει εύκολο, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό προκειμένου να πέσει φω στην συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία δεν είναι καθόλου απλή. Αναβολικά σε γήπεδο των χανίων. Σοκ προκαλεί είδηση που είδε τι τελευταίε ώρε το φω τη δημοσιότητα, σύμφωνα με την οποία βρέθηκαν στι τουαλέτε του γηπέδου των νεροκούρου μια χρησιμοποιημένη σύρυγγα και άδειε αμπούλε που περίχαν απαγορευμένε ουσίε που χρησιμοποιούν οι αθλητέ προκειμένου να έχουν αυξημένε επιδόσει. Το περίεργο έω πολύ ανησυχητικό είναι ότι μέσα σε διάστημα 4 μόλι ημερών βρέθηκαν στον ίδιο χώρο δύο διαφορετικά σκευάσματα τη ουσία τεστοστερόνη. Την πρώτη φορά εντοπίστηκαν την περασμένη Τετάρτη το βράδυ από την καθαρίστρα του γηπέδου, χωρί όμω τελευταία να δώσει σημασία, θεωρώντα ότι είναι συμπληρώματα διατροφή. Εγώ καθάρισα την Τετάρτη το βράδυ 9 η ώρα τι τουαλέτε πίσω από το χώρο των αποδητηρίων, οι οποίε είναι δημόσιε. Και πέταξα αυτά τα σκευάσματα, μη γνωρίζοντας ότι είναι αναβολικά ή ότι είναι αυτά τα πράγματα στην ουσία. Την δεύτερη φορά, σύμφωνα με μαρτυρίες και πληροφορίες τηλεορασκήδων, βρέθηκαν την Κυριακή το μεσημέρι από ποδοσφαιριστές σωματίου λίγο πριν τον αγώνα της ομάδας τους για το τοπικό εραστεχνικό πρωτάθλημα Χανίων. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι οι ομάδε που χρησιμοποίησαν το γήπεδο του Νεροκούρου τη συγκεκριμένες ημερομηνία ήταν διαφορετικέ. Αν και υπόθεση δεν έχει διελευκανθεί ακόμα, Όπω είναι φυσιολογικό, η είδηση αυτή προκάλεσε την έντονη ανησυχία των ανθρώπων των τεσσάρων ομάδων που χρησιμοποιούν το γήπεδο του Νεροκούρου. Όπω επίση και τη Ένωση Ποδοφερικών Σωματείων Χανίων. Καθώ σε αυτόν τον χώρο αθλούνται εκατοντάδε ποδοφεριστέ όπω και μικρά παιδιά των Ακαδημιών. Δεν το πιστεύω ακόμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν θέλω να το πιστέψω ενδεχομένω. Όμω υπάρχουν ενδείξει. Δεν πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια αφού υπάρχουν ενδείξει. Γι' αυτό έκανα και την έκκληση αυτή προ όλα τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το ποδόσφαιρο μακριά από αυτέ τι ουσίε. Με μεγάλη προσοχή θα διερευνηθεί το θέμα, το οποίο μα άφησε όλου Ε, Φυσιολογικό είναι να μην συμφωνεί κανεί με, με αυτή την πρακτική. Ξέρει πολύ καλά ότι έρχομαι από ένα χώρο άλλο αθλητικό και εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά θα το διερευνήσουμε και θα προστατεύσουμε αυτό που κάνουμε τώρα 2-3 χρόνια, ε, που, λέω για τι ακαδημίες μα, που προσπαθούμε για το καλύτερο για τα παιδιά το, το, τη τοπική κοινωνία, που είναι και παιδιά μα. Έχω και εγώ δύο παιδιά εδώ και θα το ψάξουμε μέχρι εσχάτων. Η τεστοστερόνη θεωρείται πολύ επικίνδυνη ουσία για τον οργανισμό, ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι το συγκεκριμένο φάρμακο δεν συνταγογραφείται από γιατρού και η όποια διάθεσή του γίνεται με παράνομο τρόπο μέσω του διαδικτύου. Είναι ουσίε οι οποίε από ό,τι είδα και στο δημοσίευμα. Ε, δεν είναι εμπορεύσιμες στην Ελλάδα. Αυτές ε, πρέπει να τις παίρνουν μέσω διαδικτύου. Δηλαδή δεν είναι σκευάσματα τα οποία κυκλοφορούν μέσω του ΕΟΦ στην Ελλάδα. Αν τυχόν υπάρχει τέτοιο περιστατικό, λέω αν, βάζω το αν, ε, γρήγορα να φύγουν μακριά γιατί αυτά φέρνουν το θάνατο. σπέρνουν το θάνατο. Τέτοιοι είδους αναβολικών όπως είδα που αναφέρεται σε τεστοστερώνη, είναι πάρα πολύ βλαβερό για τον οργανισμό και μπορεί άμεσα να επιφέρει ανακοπή στο άτομο που το κάνει, αλλά μακροπρόθεσμα δυστυχώς φέρνει ε, καρκίνους, ιδιαίτερα του ύπατος κλπ. Οπότε καλό είναι να το λάβουν σοβαρά υπόψη αυτά τα παιδιά για μια εφήμερη επιτυχία να κάνουν μια καλή εμφάνιση νομίζουν ότι θα δημιουργήσουν καριέρα κατά αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώ οι καριέρε δεν φτιάχνονται έτσι. Σαφώ το ενδεχόμενο χρήση τέτοια αναβολική ουσία από αθλητή εραστεχνικού σωματείου προκαλεί μεγάλο προβληματισμό. Αλλά ωστόσο, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η χρήση να έγινε από άτομα που δεν σχετίζονται με τα ποδοσφαιρικά σωματεία τη περιοχή, ειδικά από τη στιγμή που το γήπεδο του νεροκούρου είναι προσβάσιμο ανά σε οποιονδήποτε. Το πίσω μέρο σε... Πίσω από το βοδιτήριο είναι ανοιχτό, η πόρτα, οι τουαλίτες δεν κλείνουν το βράδυ. Μπορεί ο κάθε ένας να τις χρησιμοποιήσει. Οι πληροφορίες έρχονται ανακατεμένες και πρέπει να τις βάλουμε σε μια σειρά. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο μέχρι να είμαστε σίγουροι. Άλσα. Αυτά και με το θέμα των αναβολικών που σίγουρα ήρθε να ταράξει τα νερά στο χώρο του αθλητισμού στα Χανιά και να, προκαλεί, να προκαλέσει έντονα, έντονο προβληματισμό. Εμεί, πριν σα αφήσουμε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στι προβλέψει των μετεωρολόγων. Έχει εκδοθεί δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων για τι επόμενε ώρε στην Ελλάδα. Θα έχουμε επιδείνωση για Πέμπτη και Παρασκευή. Για να δούμε αύριο για το νησί μα τι προβλέπετε. Εδώ τα πράγματα φαίνεται ότι είναι κάπως καλύτερα. Για αύριο, 5η-13 του μηνό, ο καιρό στο νησί μα θα είναι νεφελώδης. Μόνο στα χανιά θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά με περιορισμένη ορατότητα. Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, από 22 έω και 25 βαθμού Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενεί από 2 έω 4 μποφόρ. Πιο αναλυτικά. Στα Χανιά από το πρωί θα έχουμε νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνεια η θερμοκρασία στους 15 βαθμούς. Τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί, θα έχουμε όμως α, περιορισμένη ορατότητα. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 22 βαθμούς και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις με τη θερμοκρασία να πέφτει στους 19 βαθμούς. Η άνεμη από 1 έως 4 μποφόρ. Νεφελώδης ο καιρός από το πρωί έως και το μεσημέρι στο Ρέθμνο με τη θερμοκρασία από τους 18 έω 22 βαθμούς. Το βράδυ όμως θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Η άνεμη και εδώ από 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ηράκλειο το πρωί θα έχουμε περιορισμένη ορατότητα, η θερμοκρασία στου 19 βαθμού Κελσίου. Στη συνέχεια ο καιρό θα επιδεινωθεί, θα έχουμε αυξημένε νεφώσει, οι οποίε θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή τη στου 24 βαθμού, οι άνεμοι εδώ ασθενεί από 1 έω 2 μποφόρ. Ανάλογε οι καιρικέ συνθήκε στον Άγιο Νικόλο, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από του 19 έω και του 25 βαθμού Κελσίου. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί, νεφώσει το μεσημέρι και τι απογευματινέ ώρε. Πάμε να δούμε και κάποιε χαρακτηριστικέ τιμέ τη θερμοκρασία από διάφορε περιοχέ του νησιού μα. Αύριο στο σπίτι θα κοιμανθεί η θερμοκρασία από 17 έω 21 βαθμού, στι βρύσε από 19 έω 23, στην παλαιόχωρα από 16 έω 21, στο τυμπάκι από 15 έω 22, στη Σιτή από 19 έω 24, στην Νεράπετρα από 18 έω 22, στο Καστέλι από 19 έω 21 και τέλο στην Κάνδανο από 15 έω 19 βαθμού Κελσίου. Κάπω έτσι ολοκληρώσαμε και το σημερινό μα μαγκαζίνο. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τι 3 μετά το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό σα απόγευμα.